Είναι η Ιωάννα Ιμάνδρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Πεπόνης, στέλνει στη Βουλή τη λίστα, την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ προκειμένου να διερευνηθούν ευθύνες Παπακωνσταντίνου Βενιζέλου. Ιωάννα. Ναι, Πόπη, πριν από λίγα λεπτά είχαμε αυτή τη σημαντική εξέλιξη. Ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Πεπόνης, διαβιβάζει σήμερα μέσω του Αρείου Πάγου στη Βουλή τη δικογραφία για τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρτ, ενεργοποιώντας τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή για την αναζήτηση από τη Βουλή πλέον τυχόν ποινικών ευθυνών για τα πολιτικά πρόσωπα, τους πρώην υπουργούς οικονομικών, τον κύριο Παπακωνσταντίνου και τον κύριο Βενιζέλο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο κύριος Πεπόνης κάνει τυπική διαβίβαση στη Βουλή, δηλαδή η αναφορά του δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση του περιεχομένου της δικογραφίας. Mm-hmm. Δεν προσέκρουσε δηλαδή πάνω σε στοιχεία, πάνω σε ευθύνες πιθανές για να μεταβιβάσει την υπόθεση. Κοίταξε, δεν κάνει ο ίδιος αξιολόγηση. Mm-hmm. Το περιεχόμενο της δικογραφίας δεν το ξέρει κανείς, δηλαδή mm-hmm. τι προκύπτει από τις καταθέσεις. Διότι υπάρχουν σε αυτή τη δικογραφία, να πούμε εντάχει, τι περιλαμβάνεται. Περιλαμβάνεται η κατάθεση του ίδιου του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος εξετάστηκε από τον κύριο Πεπόνη, η κατάθεση του κυρίου Παπακωνσταντίνου, που mm-hmm. επίσης κατέθεσε στον κύριο Πεπόνη, τα υπομνήματα και οι προφορικές καταθέσεις δύο πρώην επικεφαλής του ΔΟΕ, του κυρίου Διώτη και του κυρίου Καπελέρη. Και επίσης περιλαμβάνεται το ηλεκτρονικό αρχείο που λέγεται Λίστα Λαγκάρτ, αυτό που έχει στα χέρια του ο κύριος Πεπόνης, το οποίο ουδής γνωρίζει επί του παρόντος, αν είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που είδε το φως της δημοσιότητας. Γιατί του κυρίου Πεπόνη έχει λιγότερο αριθμό καταθετών και εκείνο που είδε το φως της δημοσιότητας έχει μεγαλύτερο αριθμό καταθετών. Ο κύριος Πεπόνης έχει 1.900. Η πηγή προέλευσης της λίστας που έχει στα χέρια του ο κύριος Πεπόνης ποια είναι? Δεν σε άκουσα, Πόπη. Η πηγή. Από πού προήλθε η λίστα αυτή στα χέρια? Από τον σημερινό επικεφαλής του ΔΟΕ, που του πήγε αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο ο κύριος Βενιζέλος παρέδωσε στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα. Δηλαδή το αντίγραφο που είχε ο κύριος Βενιζέλος. Αυτό έχει στα χέρια mm-hmm. του ο κύριος Πεπόνης. Το οποίο επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που δημοσιοποιήθηκε. Έχει κάποια διαφορά. Θα τη δούμε τις προσεχείς ημέρες που η δικογραφία αυτή θα φτάσει στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαβίβαση έχει προφανές πολιτικό και όχι μόνο ποινικό ενδιαφέρον. Θα δούμε τι οικονομικοί εισαγγελείς θα πράξουν σχετικώς με τα μη πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή τους πρώην επικεφαλείς του ΔΟΕ, τους οποίους έχουν ήδη καλέσει ως υπόπτους για αδικήματα που σχετίζονται με τη μη αξιοποίηση της λίστας. Πότε θα καταθέσουν οι δύο πρώην επικεφαλείς τους ΔΟΕ? Έχουν καταθέσει στους οικονομικούς εισαγγελείς, έχουν κληθεί ως υπόπτους. Σε δεύτερη φάση εννοώ μετά. Αυτό θα το δούμε. Θα δούμε. Θα έχει ποινική δίωξη σε βάρος τους. Θα συμπαρασυρθούν με τα πολιτικά πρόσωπα και θα πάνε και εκείνοι mm-hmm. στη Βουλή. Αυτό είναι ένα ερώτημα ναι. το οποίο αυτή τη στιγμή λοιπόν, δεν έχει απαντηθεί από τον ρεπορτάζ. Λοιπόν, τώρα η Βουλή στα χέρια της στην υπόθεση, Ιωάννα. Ακριβώς και θα και δούμε. Τι γίνεται βέβαια, σε αυτή την περίπτωση τώρα? Με βάση τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που προβλέπονται, τι μπορεί να γίνει? Τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Μπορεί η Βουλή. Έχει παρακολουθήσει και άλλες υποθέσεις, όχι τέτοιες, ανάλογες. Τι πορεία ακολουθούν σε φυσιολογικές συνθήκες? Η διαδικασία που προβλέπεται και επαφίεται στην αρμοδιότητα της Βουλής, δηλαδή των πολιτικών κομμάτων, είναι ή μπορεί να γίνει Εξεταστική Επιτροπή ή μπορεί να γίνει Προανακριτική Επιτροπή. Αυτές τις δύο συνταγματικές δυνατότητες έχει το Κοινοβούλιο. Αυτό βέβαια είναι πολιτική απόφαση των κομμάτων. Τι θέλουν να κάνουν από τα δύο? Δηλαδή θέλουν να κάνουν Εξεταστική, θέλουν να κάνουν Προανακριτική. Το προανακριτική είναι πολύ βαρύτερο από την εξεταστική και σημαίνει στην ουσία ότι ψάχνουν πια πιο απτά για τυχόν ποινικές ευθύνες. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, είναι η συνταγματική δυνατότητα. Η πολιτική απόφαση των κομμάτων που συγκροτούν σήμερα την κυβέρνηση και μετέχουν στο Κοινοβούλιο είναι εκεί. Αυτές οι πολιτικές δυνάμεις θα δώσουν και την απάντηση Μάλιστα. στο τι θα κάνουν αυτό το έγγραφο Πεπόνη. Ενεργοποιείται λοιπόν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και στέλνεται ολόκληρη υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ από τον κύριο Πεπόνη στη Βουλή για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες Παπακωνσταντίνου Βενιζέλου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα Μάνδρου, που ήσουν στη γραμμή μας.